Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Θέλω την υγεία μου», είναι 5η 7 Μαρτίου και σήμερα θα έχουμε μαζί μας στο πρώτο μέρος τον ακτινολόγο-ακτινοδιαγνώστη από τη Euro-Medicalon, τον κύριο Θωμά Κίτο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από απεικονιστικής πλευράς. Στο δεύτερο μέρος, την διαιτολόγο-διατροφολόγο από το Βόλο και τη Μαγνησία, την κυρία Νάντια Δελιγιάννη, με την οποία θα μιλήσουμε για την νηστεία της Σαρακοστής που έρχεται σε λίγες μέρες για αυτούς που κάνουν διατροφή, αλλά και για το γενικότερο πληθυσμό. Και στο τρίτο μέρος, η κυρία Σάσα Αποστολόπουλου φιλοξενεί την κυρία Βιβί Νικολάου, ιδιοκτήτρια του ομώνυμου κέντρου αισθητικής. Και τώρα, φίλες και φίλοι, καλησπερίζουμε τον γιατρό μας, τον κύριο Θωμά Κίτο, ο οποίος θα είναι εδώ μαζί μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για να μιλήσουμε για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και τα τελευταία νέα από απεικονιστικής πλευράς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ίδια την νόσο που τρομοκρατεί όλο και περισσότερο κόσμο. Γιατί θεωρείτε η μάστιγα, η σύγχρονη μάστιγα των γυναικών στο δυτικό κόσμο? Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, ο καρκίνος του μαστού πέρασε στην πρώτη θέση στους νεοεμφανιζόμενους καρκίνους. Στην πρώτη θέση πια. Στην πρώτη θέση πια, με ποσοστό περίπου 12,5% στο γενικό πληθυσμό. Θυμίζει στρατόπεδο συγκέντρωση, ναι. Μία στους 8. Ναι. Και ναι. Ακόμα χειρότερο για τις ίδιες τις γυναίκες. Ναι, ναι. Με ποσοστό 26% περίπου οι νεοεμφανιζόμενοι καρκίνοι στις ΗΠΑ είναι καρκίνοι του μαστού. Το 26% των νεοεμφανιζόμενων καρκίνων. Καρκίνο συνολικά. Μάλιστα. Είναι πρωτοπαθή συνήθω καρκίνο. Ναι, πρωτοπαθή καρκίνο. Σπάνια, ναι. Είναι από μετάσταση από άλλη. Ναι. Πολύ σπάνια έχουμε μεταστάσει στο μαστό. Υπάρχουν, ναι, από άλλου καρκίνου, αλλά ο ίδιο ο καρκίνο του μαστού φτάνει σε αυτά τα πολύ μεγάλα ποσοστά. Στα δυστεώρητα. Μία στι τέσσερι. Ναι, συνήθω πρόκειται σχεδόν για επιδημία, έτσι όπω ήταν πάνω κλα. Ναι, είναι ένα συχνό καρκίνο. Ένα στου τέσσερι καρκίνου που θα εμφανιστούν. Που θα εμφανιστούν πολύ, πολύ σωστά, όπω μα το είπατε. Από τις περιγραφές σας καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μάστιγα. Ποιοι είναι οι λόγοι που έχουμε τόσο ευρή εξάπλωση? Είναι μια σειρά από λόγους. Ναι, ναι. Ένας λόγος απλός σχετικά είναι ότι γίνονται πολύ περισσότερες εξετάσεις, οπότε βρίσκουμε πολύ περισσότερους καρκίνους. Ο ένας λόγος είναι αυτός, πολύ ο απλούστερος, ναι, λόγος. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι πιο σύνθετοι λόγοι. Παίζει ρόλο ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις δυτικές χώρες. Mm-hmm. Αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, αναπτυσσόμενες, παίζει ρόλο το κάπνισμα, η παχυσαρκία, το αλκοόλ και άλλοι παράγοντες της καθημερινότητας, ο οποίος δεν μπορούμε ακριβώς να βάλουμε σε ποιο ποσοστό βαρύνεται ο καθένας. Ο καθένας. Δεν αυτούς. Μπορούμε να βρούμε την επιμέρους ευθύνη δηλαδή του κάθε παράγοντα, αλλά η αλήθεια είναι, λέτε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι η μεγαλύτερη αιτία, έτσι. Παίζει ρόλο σημαντικό, μαζί με την κληρονομικότητα. Αυτό ήθελα να αναφέρω. Η κληρονομικότητα τελικά, πόσο ανησυχεί τις γυναίκες, έτσι. Συνήθως αν υπάρχει, ανησυχούν οι απόγονοι. Ναι, ναι. Είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει και μεγαλύτερη δημοσιότητα εξαιτίας των γονιδίων αυτών που Μάλιστα. έχουν βρει, που ευθύνονται για την κληρονομικότητα του BRCA 1 και 2. Και αν θυμηθούμε την περίπτωση της ηθοποιού της Αντζελίνα Τζολί, που είχε και τα δύο αυτά ογκογονίδια. Και έκανε αμφωτερόπλευρη μαστεκτομή. Μάλιστα. Αυτό έδωσε πολύ δημοσιότητα στην όλη υπόθεση της κληρονομικότητας. Πάντως, από τους καρκίνους του μαστού, μόνο το 5 με 10% είναι εντελώς, είναι σαφώς κληρονομική. Μάλιστα, ένα μικρό ποσοστό. Ένα μικρό ποσοστό. Όλοι οι άλλοι καρκίνοι είναι σποραδικοί, δηλαδή τυχαίοι καρκίνοι που θα δημιουργηθούν όπως τον καθένα μας. Μάλιστα. Μακριά από εμάς δηλαδή. Μακριά από εμάς, όπως θα δημιουργηθεί κάποιος άλλος καρκίνος. Έτσι. Αυτό είναι πιο ανησυχητικό βέβαια για το σύνολο του πληθυσμού των γυναικών. Διότι μπορούν να νοσήσουν όλες. Αφού το 90%. Θεωρητικά, είναι... ναι, μία περίπου στις 10 γυναίκες στο σύγχρονο κόσμο θα νοσήσει σε κάποια φάση της ζωής της από καρκίνο του μαστού. Όμως εδώ έχουμε ένα ελπιδοφόρο πάνω σε αυτό το μία στις 10 γυναίκες. Είναι ότι από αυτές τις γυναίκες λιγότερο από το 1/3. Θα πεθάνουν τελικά από καρκίνο του μαστού. Αυτό είναι το πιο παρήγορο και με οδηγεί στην επόμενη ερώτηση. Αφορά τα όπλα που έχουμε, τη φαρέτρα μας, πριν φτάσουμε στο κομμάτι επέμβασης χειρουργείου, που είναι δουλειά άλλων επιστημόνων. Εμείς, από απεικονιστικής πλευράς, ποια είναι τα όπλα μας, πέστε μας. Τα όπλα μας είναι και απλά και πιο σύνθετα και επιστημονικής φύσης. Τα απλά είναι πρώτον και κύριο να δίνει η κάθε γυναίκα, αλλά και ο άντρας, γιατί
Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό καρκίνο του μαστού που αφορούν και άντρες. Μόνο αυτό να μας βρει, γιατί έχουμε ακόμα είναι, μόνο είναι αυτό. Σπάνιο. Για κάθε 100 καρκίνους γυναικών έχουμε έναν καρκίνο ανδρών. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, οι γυναίκες αλλά και οι άντρες και οποιοδήποτε πρέπει να δίνει σημασία στα σημάδια που του δίνει το σώμα του. Δηλαδή, πρώτο και κύριο, μια απλή ψηλάφιση. Αν πιάσει κάτι, αν δει κάτι η γυναίκα στο στήθος της. Αν δει ένα έκρημα από τη θηλή, να βγαίνει κάποιο υγρό από τη θηλή, αν δει ένα βαθούλωμα, αν δει κάποια αλλαγή στο χρώμα του δέρματος, αν νιώσει κάτι στη μασχάλη της, αν δει κάποια πάχυνση στο δέρμα ή να μπαίνει η θηλή προς τα μέσα. Όλα αυτά είναι κάποια σημάδια τα οποία θα πρέπει να την ανησυχήσουν. Σωστά, ανησυχητικά έως εδώ. Ναι. Μάλιστα. Αλλά το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε είναι μία ψηλάφιση, μία φορά στο μήνα, μία φορά στο δίμηνο, μία φορά στο τρίμηνο, δίνοντας σημασία στη μέρα που θα γίνει η ψηλάφιση. Οι γυναίκες που έχουν κύκλο θα πρέπει να προσέχουν να κάνουν ψηλάφιση μόνο στις καλές συσσαγωγικά μέρες του κύκλου, που είναι ακριβώς μετά το τέλος της περίοδου. Μάλιστα. Από την 7η, 8η, 6η, 7η, 8η μέρα μέχρι την 11η, 12η είναι οι μέρες καλές που μπορεί να γίνει η ψηλάφιση. Τώρα, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες για την ψηλάφιση. Όχι. Δίνουμε αυτό το σημαντικότατο στοιχείο. Μάλιστα. Που είναι οι μέρες και από εκεί και πέρα. Μπορεί να τους δείξει ο γιατρός, ο γυναικολόγος, τους μπορεί να το βρουν στο YouTube. Θα τις δει ο γυναικολόγος, έτσι, θα βρουν στο ίντερνετ. Πότε εμείς επιμένουμε σε αυτό που λέμε μετά την 6η, 7η μέρα του κύκλου μέχρι την 11η, 12η. Μπράβο. Οι γυναίκες μπορούν να ψηλαφίσουν το στήθος τους. Αυτά είναι τα απλά όπλα. Είπαμε τα ότι απλά έχουμε και πιο σύνθετα. Να πάμε και στα πιο σύνθετα. Πιο σύνθετα, λίγο πιο σύνθετο όπλο είναι η εξέταση από τον γυναικολόγο. Στο γυναικολόγο τους μπορεί επίσης να γίνει μια εξέταση κλινική με ψηλάφιση από τον γιατρό, να δείξει κιόλας στη γυναίκα ή στην πιο νέα γυναίκα πώς να το κάνει. Δεν είναι κάτι σύνθετο. Μπορεί εύκολα να το αποτυπώσει με στο μυαλό της πώς θα γίνεται. Και βέβαια, πλησιάζοντας προς τα 40, αρχίζουν τα πιο σύνθετα, πιο σύνθετες εξετάσεις, που είναι, χωρίς να είναι σύνθετες ακριβώς, είναι η μαστογραφία από την ηλικία των 40 ετών για τον γενικό πληθυσμό. Και όπου χρειάζεται μπορεί να γίνει συμπληρωματικά υπερηχογράφημα για πυκνούς μαστούς ή και μαγνητική μαστογραφία, η οποία είναι το κορυφαίο όπλο που έχουμε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή για να βρίσκουμε μικρούς καρκίνους σε πυκνό στήθος. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τη μαστογραφία μετά τα 40 και για πυκνά στήθη, που είναι και τα πιο δύσκολα από ό,τι λέτε εσείς όντως διαγνώστες, το υπερηχογράφημα και τη μαγνητική. Ακριβώς επειδή ήθελα να σου ρωτήσω πότε πρέπει να ξεκινάει, η επόμενη ερώτηση που είχα είναι για την ηλικία. Και το υπερηχογράφημα και η μαγνητική στα 40 είναι λίγο πριν, λίγο μετά. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε μια γενική οδηγία, που είναι ότι για τον γενικό πληθυσμό, για αυτούς που δεν έχουν αυξημένους παράγοντες κινδύνου, και θα εξηγήσουμε μετά. Σε μια θα μιλήσουμε μετά για το ποιες είναι αυτές που έχουν. Αυτές οι γυναίκες. Λοιπόν, ο γενικός πληθυσμός ξεκινάει στα 40 με μια μαστογραφία. Από εκεί και πέρα, βλέποντας την πυκνότητα του μαστού, που χοντρά-χοντρά θα τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες, στους λιγότερο πυκνούς και στους περισσότερο πυκνούς, ανάλογα την πυκνότητα του μαστού, μπορούμε να προτείνουμε στις γυναίκες και υπερηχογράφημα. Και αν είμαστε είναι πολύ πυκνοί και υπάρχουν και επιβαρυντικοί παράγοντες, από εκεί και πέρα βάζουμε και τη μαστογραφία, που θα μπορεί να γίνεται από 2 ως 4 χρόνια μαγνητική μαστογραφία. Και σε γυναίκες που δεν έχουν υψηλό κίνδυνο, αλλά έχουν υψηλό μαστό, πυκνό μαστό, και σε γυναίκες που έχουν αυξημένο κίνδυνο, λόγω κληρονομικότητας και από άλλους παράγοντες που θα πούμε παρακάτω, μπορεί να γίνεται μια μαγνητική μαστογραφία σε διάστημα από 2 ως 4 χρόνια. Παρεμβαλλόμενο των μαστογραφιών των κανονικών. Μάλιστα, δεν τις εγκαταλείπουμε. Αυτή τη διευκρίνηση θα κάνω. Δεν αφήνουμε ποτέ την κανονική μαστογραφία. Όχι, δεν το αφήνουμε. Η οποία μετά τα 40 είναι σε αιτήσια ή διετή βάση. Για να μην μπερδέψουμε πολύ τον κόσμο, εμείς θα πούμε σε ετήσια βάση. Μάλιστα. Αλλά ανάλογα το μαστό, και αν ένας πολύ εύκολος μαστός, εισαγωγικά, ένας λίγο πυκνός μαστός, θα μπορούσε και ο γυναικολόγος, ο ακτινολόγος ή ο γιατρός της να την προτείνει να πάει σε μια πιο. Να πάει στη διετία, ας πούμε. Σωστά. Να μην πάει σε πιο αραιή εξέταση. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατρέ. Για τις γυναίκες που είναι υψηλού κινδύνου, ποιες είναι αυτές και πότε πρέπει να πόσο νωρίτερα από τις άλλες. Μια γυναίκα που έχει κληρονομικότητα στην οικογένειά της. Ο πιο κύριος παράγοντας υψηλού κινδύνου είναι η κληρονομικότητα. Ναι. Άλλοι υπάρχουν, πολύ υψηλού κινδύνου. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Είναι κάποια γυναίκα που έχει κάνει ακτινοβολίες, ας πούμε, στο στήθος. Αρκετές. Για κάποιο λέμφωμα ή για κάποιο άλλο λόγο που έχει δεχτεί ακτινοβολίες στο στήθος. Ένας παράγοντας κινδύνου που τη θέτει τις γυναίκες αυτομάτως είναι ο ίδιος ο καρκίνος του μαστού. Αν έχουν οι ίδιες πάθη καρκίνο του μαστού στο άλλο στήθος, θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν πιο πυκνούς ελέγχους.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι, ας πούμε, πέρα από την κληρονομικότητα. Και την ακτινοβολία, όπως είπατε. Και την οι ακτινοβολίες. Στο προφίλ κινδύνου μπορούμε να εντάξουμε το πολύ πυκνό μαστό. Α, και αυτό είναι από ναι, μόνο του. Το πολύ πυκνό μαστό, ναι. Αν για κάποιο λόγο ξέρουμε μια γυναίκα έχει πολύ πυκνό μαστό, από εκεί και πέρα πάμε σε πιο συχνούς ελέγχους. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένας άλλος κανόνας. Ότι αν μια γυναίκα έχει σε πρώτο βαθμό συγγενή εμφανιστεί καρκίνος, ας πούμε στην ηλικία των 45 ετών στη μαμά ή στη γιαγιά, θα πρέπει η κόρη ή η εγγονή να ξεκινήσει τις μαστογραφίες από τα 35 της. Μία δεκαετία νωρίτερα. 10 χρόνια πριν από τότε που έχει εμφανιστεί. Μπράβο. 10 χρόνια νωρίτερα. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να πάμε τόσο πίσω. Να ρωτήσω, ο πλήρης έλεγχος μαστού, που ξέρω ότι κάνετε στη Euromed, περιλαμβάνει αυτά που είπαμε πριν. Ο πλήρης έλεγχος είναι ψηλάφιση στην αρχή, μετά μαστογραφία, υπέρηχος και μαγνητική. Ναι, κατά περίπτωση. Ναι. Κατά περίπτωση δεν περιλαμβάνει, δεν υπάρχει κάτι άλλο, κυρίως αυτά είναι τα βήματα. Υπάρχουν και εξελίξεις σε όλους αυτούς τις επιμέρους εξετάσεις. Υπάρχουν εξελίξεις. Όπως τον υπέρηχο, μία εξέλιξη είναι από πολλά χρόνια είναι η ελαστογραφία ή η χορήγηση κάποιας ουσίας ταυτόχρονα με τον υπέρηχο για να δείξει αν μια βλάβη είναι ύποπτη. Επίσης, εξέλιξη και στην ίδια τη μαστογραφία είναι η μαστογραφία με έγχυση σκιαγραφικού μέσου, με το φλέβιο σκιαγραφικό. Είναι μια καινούρια εξέλιξη για γυναίκες που δεν μπορούν να μπουν στο μαγνητικό τομογράφο λόγω του κλειστοφοβικού αισθήματος. Γιατί καλά λέμε μαγνητικός και δεν είναι τόσο εύκολο. Και εγώ την πρώτη φορά που μπήκα, χρειάστηκε να πω και να ξαναπώ 2-3 φορές. Έχει κλειστοφοβία όμως. Είναι ένα ποσοστό του πληθυσμού γύρω στο 10% που δεν μπορούν να μπουν. Μάλιστα, καθόλου. Μπορούν μόνο υπό αναισθησία ή μετά από πολλή πίεση. Και πολλή πίεση. Ναι. Σωστά. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιούμε σκιαγραφικό. Ενδοφλέβιο πάντα στη μαγνητική μαστογραφία. Ναι. Χρησιμοποιείται ενδοφλέβιο σκιαγραφικό και τώρα τα τελευταία χρόνια η εξέταση έχει γίνει πολύ πιο σύντομη. Τις λένε ultra fast, abbreviated MRI και κρατάει από 6-7 σε μερικά πολύ εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού μέχρι 12-15 λεπτά το πολύ μαζί με την έγχυση του φαρμάκου. Είναι μια κίνδυνη εξέταση. Και σύντομη. Και σύντομη, ναι. Και πολύ αξιόπιστη πια. Και πολύ αξιόπιστη. Μάλιστα. Αυτό είναι που έχουμε ένα επιπλέον όπλο. Μιλήσαμε και για την. Υπάρχει και η αξονική μαστογραφία. Χρησιμοποιείται. Η αξονική μαστογραφία είναι μια εξέλιξη που προσπαθούν να την βάλουν σε κάποια στάνταρ να χρησιμοποιείται, αλλά. Πότε συνίσταται να γίνεται. Κυρίως η αξονική τομογραφία. Ναι. Όχι η μαστογραφία αξονική. Κυρίως η αξονική τομογραφία χρησιμοποιείται για τη σταδιοποίηση της νόσου. Από τη στιγμή που βρούμε ένα καρκίνο, να ψάξουμε να βρούμε αν έχει ξεφύγει από το μαστό και έχει πάει πέρα και από τις μασχάλες, έχει πάει ας πούμε και έχει κάνει μεταστάσεις στο θώρακα, στο ύπαρ που είναι και στα οστά που είναι τα πιο συχνά όργανα στο. Μάλιστα. Εκεί που γίνονται μεταστάσεις μετά το καρκίνο, έτσι. Ναι, ναι, κυρίως γι' αυτό χρησιμοποιείται η αξονική τομογραφία. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις σε αξονική μαστογραφία, αλλά δεν έχουν περπατήσει πάρα πολύ. Και γενικώς υπάρχουν έρευνες παγκοσμίως και για άλλου είδους ακτινοβολίες. Μάλιστα. Που θα χρησιμοποιηθούν για να διαγνώσουν καρκίνο. Είμαστε σε διαδικασία έρευνας όπως παντού και σε όλα, έτσι. Και μόνο το γεγονός ότι είπατε ότι πρόκειται για το νούμερο ένα καρκίνο στη Δύση, όσον αφορά τις γυναίκες, φαντάζομαι ότι όλη η επιστήμη. Και στο γενικό πληθυσμό. Και στο γενικό πληθυσμό, μάλιστα. Σε απόλυτους αριθμούς είναι νούμερο ένα. Σε απόλυτους αριθμούς, λοιπόν, η μεγαλύτερη εκατόμβη ο καρκίνος του μαστού. Να ρωτήσω, ρωτάει μια γυναίκα πώς θα υποψιαστεί τι συμβαίνει. Τι συμπτώματα θα την θορυβήσουν, όχι στη ψηλάφιση πια, αλλά τι θα την ενοχλήσει, πρίξιμο στο στήθος, αίμα από τη θηλή. Όλα αυτά μπορεί να σημαίνουν ότι υπάρχει κάτι ύποπτο στο μαστό της, δηλαδή και το στήθος να διωγγωθεί και να αποκτήσει άλλη υφή το δέρμα της. Μπορεί να γίνει πιο σκληρό, πιο λιπαρό κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε, δεν είναι δόκιμος ο όρος, να αποκτήσει ένα σαν φλοιό πορτοκαλίου, ας πούμε, σε ένα σημείο. Ή να κάνει ένα λακουβάκι ή μια ρητίδα. Μάλιστα. Ή να βγει ένα έκρημα από τη θηλή, ας μην είναι και αιματηρό, μπορεί να είναι και ένα διαυγές έκρημα. Η εμφάνιση ενός τέτοιου εκρήματος θα πρέπει να την οδηγήσει στο γιατρό. Ή ας πούμε, αν νιώσει κάτι στη μασχάλη, που το είπαμε και πιο πριν. Ναι, είναι μια πλειάδα και ο πόνος.
είναι σημαντικός. Ο πόνος γενικώς είναι ένα σύμπτωμα που μας το τριβεί και μας οδηγεί στον γιατρό. Mm-hmm. Αλλά στο μαστό δυστυχώς δεν έχουμε πόνο. Στο 90% των περιπτώσεων δεν πονάει ο καρκίνος του μαστού. Παρ' όλα αυτά όμως ο πόνος θα πρέπει να οδηγήσει. Είτε είναι ένας πόνος εντοπισμένος στη θηλή, είτε στη μασχάλη, είτε οπουδήποτε στο στήθος. Ναι. Καλό θα είναι η γυναίκα να μην τον αγνοήσει και να οδηγηθεί στον γιατρό της. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, ακούτε, έχουμε μαζί μας τον ακτινολόγο, ακτινοδιαγνώστη από τη Eurometricalon, τον κύριο Θωμά Ακήτο. Μιλάμε για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για το τι κάνουμε από. Τι καινούργια όπλα έχουμε από απεικονιστικής πλευράς. Μιλήσαμε μέχρι και τα συμπτώματα, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ με διάγνωση, ίαση, θεραπεία και εξέλιξη. Καλώς ήρθατε στην Πανίδης Medical Shop. Η Πανίδης Medical Shop δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της υγείας, προσφέροντας λύσεις σε κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης. Η εξειδικευμένη γνώση του εκπαιδευμένου υπαλληλικού προσωπικού μας, σε συνδυασμό με τη συνεχή υποστήριξη του ασθενούς, χαρακτηρίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών της εταιρείας μας. Η ομάδα της Πανίδης Medical Shop στελεχώνεται από έμπειρους νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτή και άλλες ειδικότητες. Είμαστε εδώ και πάλι, φίλες και φίλοι. Θωμάς Κήτος, ακτινολόγος, ακτινοδιαγνώστης από τη Eurometricalon. Τον έχουμε πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Θα τον έχουμε και άλλες φορές. Θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Τώρα μιλάμε για την πρόληψη καρκίνου του μαστού από απεικονιστικής πλευράς. Είχαμε μιλήσει για τα συμπτώματα. Τι θα μας ενοχλήσει να πάμε στο κομμάτι της διάγνωσης, που είναι αυτό που σας αφορά. Πώς γίνεται η διάγνωση νόσου?
Γίνεται κλινικά, γίνεται αποκλονιστικά. Η νόσος μπορεί να γίνει και κλινικά, αν είναι κάποιος προχωρημένος καρκίνος, και να πάμε μετά σε μια βιοψία και να απλώς να πιστοποιήσουμε ότι όντως είναι καρκίνος. Δυστυχώς βλέπουμε παραμελημένες περιπτώσεις που τη βλέπεις με το μάτι κατευθείαν ότι είναι ένας καρκίνος. Δεν χρειάζεται να γίνεται μαστογραφία ούτε τίποτα. Βέβαια, η βιοψία θα πρέπει να γίνει για να δούμε τι ιστολογικός τύπος είναι και πώς θα τον παλέψουμε αυτόν τον καρκίνο, πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Αλλά υπάρχουν και γυναίκες που έρχονται σε πάρα πολύ εξελιγμένη μορφή καρκίνου και δεν το έχουν. Δυστυχώς, δυστυχώς. Μάλιστα. Το αποδίδουν σε έσκυψα, χτύπησα. Μάλιστα. Με όλο αυτό το θόρυβο που γίνεται. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά. Δυστυχώς παρόλα αυτά. Η διάγνωση λοιπόν γίνεται και με το μάτι, φαίνεται έτσι. Και με το μάτι, ναι. Κλινικά δηλαδή, ναι. Επισκοπικά με το μάτι. Αν είναι πολύ. Κεντρική, ναι. Ψηλαφυτικά. Ναι. Και μετά και πάμε στη μαστογραφία. Αν ο γιατρός, δηλαδή ο γυναικολόγος, ας πούμε, ψηλαφίσει κάτι ή η γυναίκα ψηλαφεί κάτι, πάει στο γιατρό της, θα την παραπέμψει για μια μαστογραφία ή αν είναι πολύ μικρή σε ηλικία, αν είναι κάτω των 40 και δεν θέλουμε να κτηνοβολήσουμε χωρίς λόγο το στήθος και δεν υποπτευόμαστε ότι είναι κάτι κακό, μπορεί στην αρχή να κάνει έναν υπέρηχο. Ο υπέρηχος μπορεί, ας πούμε, να δείξει μια κίστη. Μάλιστα. Μια φουσκίτσα με υγρό. Ναι, ναι, ναι. Που όντως είναι θορυβώδες αν το πιάσει κάποια γυναίκα. Ναι. Είναι μεγαλούτσικη και δημιουργεί μια ανησυχία. Αν δούμε μια απλή κίστη, την αφήνουμε εκεί πέρα, δεν την πειράζουμε. Ή αν είναι τόσο μεγάλη, μπορούμε με μια απλή βελόνη, με καθοδηγούμενα υπερηχογραφικά, να αναρωθήσουμε το υγρό και μάλιστα να την ανακουφίσουμε. Το θέλουμε και για κυταρολογική εξέταση, το υγρό αυτό και. Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάτι κακό. Και είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάτι κακό. Να ρωτήσω κάτι, να επιστρέψω στο πρώτο στάδιο πρόληψης που είναι η ψηλάφιση που είπατε. Θέλω να αναφέραμε πότε πρέπει μια γυναίκα να ξεκινά την ψηλάφιση του στήθους. Από την εφηβική ηλικία, από τα 20, 25, 30. Καλό είναι από την πρώιμη μετεφηβική ηλικία και από τα 20 περίπου, ειδικά αν υπάρχει κάποιο ιστορικό σε πρώτο βαθμό συγγενή, να ενημερώνεται από τον γυναικολόγο ή από τον οικογενειακό γιατρό ή εν πάση περιπτώσει υπεύθυνα από κάποιον γιατρό, για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στην πρόληψη. Τι θα πρέπει να κάνει η ίδια, τι θα πρέπει να προσέχει. Μπορούμε λοιπόν σε περιπτώσεις που το προφίλ κινδύνου είναι αυξημένο να ξεκινήσουμε πολύ νωρίς με αυτοεξέταση της γυναίκας. Και με υπερήχους. Μπορούμε να πηγαίνουμε με υπέρηχο κάθε χρόνο, μέχρι μια ηλικία, μέχρι να ξεκινήσουμε τις μαστογραφίες. Ο υπέρηχος είναι μια εντελώς ακίνδυνη μέθοδος, το ξέρουμε οι περισσότεροι. Στα μωρά, μέσα στις κοιλιές των εγγύων, κάνουν συνέχεια υπερήχους. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Εντελώς ακίνδυνη. Είναι ακίνδυνη. Δεν υπάρχει κίνδυνος ακτινοβολίας. Όχι, κανένας. Σε ποια στάδια είναι η άσημη η νόσος? Ρωτούν πάρα πολλές. Έχουμε πει πολλά δυσάρεστα μέχρι στιγμής, αλλά θα πούμε και ευχάριστα πράγματα. Ότι ο καρκίνος δηλαδή στα τρία πρώτα στάδια, στο πρώτο, στο στάδιο 1, στο grade 1, ναι, είναι η άσημος 100%. Είναι ένας καρκίνος η άσημος 100% να τον βρούμε στην αρχή του. Στάδιο 1. Στάδιο 1. Είναι τέσσερα τα στάδια. Στο grade 2, στο στάδιο 2, είναι η άσημος στο 90%. Πάλι υψηλό ποσοστό ίασης. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Ακόμη δε και στο grade 3, ναι, στο στάδιο 3, τα ποσοστά ίασης είναι γύρω στο 70%. Και μόνο στο τέταρτο στάδιο, στις πολύ προχωρημένες περιπτώσεις, πέφτουμε απότομα στο 30%. Δεν έχουμε βρει λύσεις για τα πολύ προχωρημένα στάδια. Πάλι αλλά, όμως 30% αλλά, έχει ίαση. Ναι, έχει ίαση. Αλλά εντάξει, το 30% είναι 30%. Μάλιστα, αλλά το 70% είναι 70%. Το 90% σωστά, είναι καλό. Και το 100%. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εντοπίζεται στο ξεκίνημα. Μπράβο. Και εκεί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το screening, οι προληπτικές εξετάσεις, η μαστογραφία. Γιατί με τη μαστογραφία και τις άλλες εξετάσεις που τη συνοδεύουν, με τον υπέρηχο και τη μαγνητική, μπορούμε να βρούμε πολύ μικρούς καρκίνους. Να βρούμε καρκίνους 5 χιλιοστών, 6 χιλιοστών, 7 χιλιοστών. Μάλιστα. Μικρότερους από ένα εκατοστό. Ναι, πολύ μικρούς. Εκεί λοιπόν υπάρχει πλήρη ίαση. Εκεί υπάρχει πλήρη ίαση. Μάλιστα. Αυτό να το βλέπουμε συνέχεια. Αγαπητές φίλες, αυτό που λέμε αυτό εκεί υπάρχει. Είναι και εκεί είναι η σημασία, η μεγάλη σημασία της πρόληψης. Η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ρωτάει μία φίλη, μετά από μία πιθανή επέμβαση, το στήθος της γυναίκας μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως? Ξέρετε ότι το στήθος για τη γυναίκα είναι, ναι, σύμβολο, έτσι, το φιλικότητας και γονιμότητας. Το βλέπω συνέχεια στη δουλειά μου. Το βλέπω συνέχεια στη δουλειά μου. Είναι για τις γυναίκες ένα χειρουργείο μεγάλο, εκτός από τα πολύ μικρά χειρουργεία. Είναι κάτι που θέλει συγκεκριμένους χειρισμούς για να το ξεπεράσει η γυναίκα. Ενδεχομένως και ψυχολογική υποστήριξη θα πρέπει να μπει στο παιχνίδι. Βλέπουμε πολύ καλά αποτελέσματα από συναδέλφους χειρουργούς. Όσοι εξειδικεύονται στο μαστό, μάλιστα, κάνουν θαύματα.
Εντάξει. Έχουμε πολύ καλούς χειρουργούς. Άμα έχεις ένα μεγάλο καρκίνο, σίγουρα το μέγεθος του στήθους θα αλλάξει. Δεν θα είναι εντελώς. Ενδεχομένως θα πάμε και σε μαστεκτομή. Έχουμε όμως και τη δυνατότητα του να μπουν ενθέματα σιλικόνης, να γίνει πλαστική και έχουμε και εκεί πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Οι γυναίκες πρέπει να είναι αισιόδοξες. Ναι, θέλω πραγματικά. Να ρωτήσω, επειδή ξέρετε από τη δουλειά σας, τι ρόλο παίζει αυτό στην ψυχολογία των γυναικών και αν χρειάζονται και ψυχολογική στήριξη. Σίγουρα εσείς βλέπετε στο ξεκίνημα της γυναίκης, της νόσου. Εγώ τι έχετε διαπιστώσει? Βλέπω το ξεκίνημα και μετά από πολύ καιρό και για χρόνια πολλές γυναίκες είναι πολύ σφιγμένες ακόμα. Δηλαδή μου λένε πολλές φορές: γιατρέ, είμαι καρκινοπαθής. Τους λέω: μα δεν είσαι καρκινοπαθής, το έχεις ξεπεράσει πια. Τέρμα, αυτό πέρασε. Πέρασαν 5 χρόνια. Λέει: ο καρκίνος του μαστού θυμάται. Δεν σε ξεχνάει. Δεν είναι έτσι. Αυτό συνέβαινε παλιότερα. Μάλιστα. Τώρα έχουμε μεγαλύτερη γνώση για τους υποτύπους της υποκατηγορίας των καρκίνων και μπορούμε να χτυπήσουμε εκεί που πρέπει το καρκινικό κύτταρο. Είναι πολύ πιο σπάνιες πια οι υποτροπές αυτές που βλέπαμε πριν από 30-40 χρόνια, που γυναίκες μετά από 10-15 χρόνια αφού είχαν κάνει την επέμβαση εμφανιζόταν καρκίνος στο άλλο σπίτι. Γιατί τότε πιο συχνά και τώρα αραιότερα? Γιατί πολλές γυναίκες ρωτούν αυτό που είπατε τώρα. Μου δώσετε ένα assist. Θα ξανανοσήσω, γιατρέ μου, αν το θεραπεύσω? Είναι μάλλον απίθανο άμα γίνουν τα σωστά πράγματα. Αν γίνουν σωστά, είναι απίθανο. Έτσι. Είναι μάλλον απίθανο. Αφορά πολύ λίγες γυναίκες. Είναι κάτι πολύ, πολύ απίθανο πια. Ενώ παλιότερα ήταν πιο συχνό. Οι γυναίκες, αν κάνουν τα σωστά βήματα, αν γίνει σωστά η θεραπεία, βρεθεί σωστά ποιος τύπος του καρκίνου είναι, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες, πού είναι ευαίσθητος, σε τι ορμόνες, σε τι φάρμακα, αν είναι ορμονοεξαρτώμενος, δηλαδή σε τι θεραπείες είναι ευαίσθητος, ξεριζώνεται εντελώς. Μάλιστα. Βέβαια, η γυναίκα ποτέ δεν πρέπει να αφήσει τους επανελέγχους. Αν προλαβαίνω. Αν αμέσως εκεί, ρωτάει μια άλλη φίλη, εάν έχω εμφανίσει καρκίνο στο ένα στήθος, υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσω και στο άλλο? Υπάρχει. Εδώ μας δίνει πολύτιμη βοήθεια η μαγνητική μαστογραφία, που πολλές φορές μπορεί να βρει πολυεστιακούς και πολυκεντρικούς καρκίνους. Μάλιστα. Γι' αυτό και όταν βρίσκουμε τώρα πια ένα καρκίνο σε ένα πυκνό στήθος, κάνουμε σχεδόν πάντα μια μαγνητική μαστογραφία να αποκλείσουμε το γεγονός να υπάρχει ένας πολύ μικρός καρκίνος στο άλλο στήθος και τον αφήνουμε να τον ξεχάσουμε εκεί πέρα, να μην αφαιρεθεί και να βρει τη δύναμη μετά από 6, 7, 8 χρόνια να αναπτυχθεί. Να αναπτυχθεί, μάλιστα. Σωστά. Επειδή δεν αντιμετωπίστηκε σωστά από την αρχή. Άρα λοιπόν γίνεται όταν βρούμε σε μια γυναίκα στο ένα στήθος, κάνουμε μια εντελεχή εξέταση και στο άλλο. Βέβαια, πάντα. Πάντα κάνουμε και στο άλλο. Με ρωτάει μια φίλη, εάν βρεθεί, κάνει επέμβαση στο στήθος. Κάνει, την κάνει την επέμβαση, πάνε όλα καλά, αφαιρείται. Θα πρέπει να συνεχίσει να εξετάζεται? Εννοείται. Α, εννοείται. Θα πρέπει να συνεχίσει για να καλύψουμε την πιθανότητα που είπαμε πριν. Διαβίου, έτσι. Ναι. Διαβίου. Ας έχει αφαιρεθεί ο καρκίνος. Ας έχει αφαιρεθεί αυτός ο καρκίνος, μπορεί να συμβεί και μια άλλη μετάλλαξη και να γίνει ένας καινούριος καρκίνος. Εμείς δεν έχουμε αντιμετωπίσει τον α καρκίνο που έχει τα τάδε κύτταρα. Σωστά. Τον τάδε σωστά, τύπο σωστά. Και μετά να εμφανιστεί από μια άλλη μετάλλαξη ένας άλλος καρκίνος. Κανονικά θα πρέπει στο χρόνο πάνω να κάνει τις μαστογραφίες τους ελέγχους. Μάλιστα. Κανονικά. Είναι κουραστικό αυτό για τις γυναίκες. Δυστυχώς και αυτές που έχουν περάσει ένα δύσκολο καρκίνο, να τις έχει διαβίου να το ψάχνουν. Δεν τις αφήνει να ερεμήσουν, αλλά όμως πρέπει αλλά να γίνεται. Αλλά πρέπει να γίνεται για να μπορούν να συνεχίζουν τη ζωή τους κατά το δυνατόν απρόσκοπτα. Πολλές γυναίκες ανησυχούν για κάτι που πολλοί λένε ότι είναι μύθος. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε από εσάς αν είναι αλήθεια ή μύθος, ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν από την ακτινοβολία των προληπτικών εκστάσεων. Το ακούω συχνά, όχι πάρα πολύ συχνά τώρα πια, γιατί υπάρχει καλύτερη γνώση. Πριν από 10-15 χρόνια το άκουγα πιο συχνά. Θα φέρω ένα. Αναγκαστικά θα αναφερθώ σε αριθμούς. Ναι. Σε μία γυναίκα, μάλλον σε 1 εκατομμύριο γυναίκες που θα κάνουν κάθε χρόνο μαστογραφία, κάθε χρόνο, επί 40 χρόνια, από τα 40 τους μέχρι τα 80 τους. Σε 1 εκατομμύριο γυναίκες. 1 εκατομμύριο γυναίκες. Δηλαδή 40 εκατομμύρια μαστογραφίες. 40 εκατομμύρια μαστογραφίες. Από αυτό το 1 εκατομμύριο γυναίκες, σύμφωνα με τα ποσοστά που ισχύουν τώρα του καρκίνου του μαστού, περίπου 100.000 γυναίκες θα πάθει έναν καρκίνο του μαστού. Ναι. Με το 10%, να το πάρουμε χοντρικά. Άλλοι λένε 8, άλλοι λένε 11. Ναι, ναι. Μεσοσταθμικά με 10%, 100.000 γυναίκες θα πάθει έναν καρκίνο του μαστού. Από την ακτινοβολία έχει υπολογιστεί πως θα πάθουν γύρω στις 225 μόνο. Στο 1 εκατομμύριο. Που να συγκρίνει το 225 με το όφελος των 100.000 που θα πάθουν έτσι κι αλλιώς. Άρα είναι τεράστια, όχι, είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή δεν πρέπει να ανησυχούν οι γυναίκες, γιατί δυστυχώς στην καθημερινότητά μας υπάρχουν τόσες πηγές καρκινογένεσης, ακτινοβουλίες που έχουμε τριγύρω μας από απλές συσκευές, που δεν τις θεωρούμε και τόσο ύποπτες, όπως είναι τα φορητά τηλέφωνα, όχι τα κινητά. Άλλο το κινητό. Παίρνουμε το φορητό και θεωρούμε ότι είναι σταθερό. Ναι. Και αρχίζουμε να μιλάμε τις ώρες. Αυτό έχει πάρα πολύ ακτινοβουλία και το φορητό. Και αυτό και το φορητό. Ναι, μάλιστα. Και άλλες συσκευές μέσα στο σπίτι μας, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβουλία, οι τροφές.
ναι, και διάφορα άλλα. Συνάδελφός σας είχε πει ότι η ακτινοβολία που δέχεται μια γυναίκα ισοδυναμεί με αυτή που δέχεται τον ταξιδευμένο αεροπλάνο. Φανταστείτε πόσα ταξίδια κάνουμε. Ήθελα να το πω και αυτό, επειδή δεν ταξιδεύει όλος ο κόσμος και δεν πάει συνέχεια Νέα Υόρκη. Ίσο με τόση είναι. Ναι, είναι περίπου... Ένα ταξίδι στο Λονδίνο, για να μην πάμε για Νέα Υόρκη, έχει αρκετή ακτινοβολία. Ηλεκτρομαγνητική, από το διάστημα, από που το δεν διάστημα, είναι λιγότερη ατμόσφαιρα, τρυπώνει μέσα στο αεροπλάνο. Ακριβώς. Αυτό να έχουμε υπόψη μας. Ναι, είναι δυστυχώς πολλές οι πηγές που δεχόμαστε αρνητικές επιδράσεις όσον αφορά τον καρκίνο. Σωστά. Δύο-τρεις ερωτήσεις ακόμα, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος, γιατρέ μου. Υπάρχει άλλη ασθένεια ή καρκίνος, ρωτά μία φίλη, που να φέρει πιθανή ευθύνη συνωσιρότητας? Ναι. Δηλαδή καρκίνο σε άλλα όργανα, στους πλάχνα, οπουδήποτε. Ναι. Θα το, πέρα από κάποια πολύ εξειδικευμένα σύνδρομα, που δεν είναι σκοπός να τα αναφέρουμε, που, που είναι πιο συχνό ο καρκίνο του μαστού σε αυτά τα σύνδρομα, αυξημένες πιθανότητες για καρκίνο του μαστού έχουν οι γυναίκες που έχουν εμφανίσει καρκίνο στις οθήκες ή καρκίνο του ενδομητρίου, όχι του τραχύλου της μήτρας, του ενδομητρίου. Ή αν έχουν συγγενείς, δηλαδή αν έχουν μαμά, γιαγιά που να έχουν εμφανίσει καρκίνο του ενδομητρίου ή των οθικών, τίθενται αμέσως αυτές οι γυναίκες σε αυξημένο κίνδυνο. Μπαίνουν, το προφίλ κινδύνου τους δηλαδή είναι αυξημένο. Μάλιστα. Είναι αυξημένη η πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού. Αυτές οι δύο κατηγορίες, οθικών και ενδομητρίου. Ενδομητρίου. Μάλιστα. Όχι τραχύλου. Μην τρομάξουμε τις γυναίκες με τον τράχυλο της μήτρας. Όχι. Δύο ερωτήσεις ακόμη ρωτάνε οι γυναίκες. Το να κάνει μια γυναίκα παιδιά και εν συνεχεία τα θυλάσσει, η εγκυμοσύνη και ο θυλασμός δρούν προστατευτικά για τον καρκίνο του μαστού? Δρούν προστατευτικά. Έχει υπολογιστεί στατιστικά το όφελος. Ναι. Είναι μικρό, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν ξέρουμε σε ποιον θα δράσει. Οπότε... Σωστά. Όχι, δεν δράσει συνολικά. Γενικώς, ναι, δεν είναι συνολικά. Δεν πάνε να πει ότι μια γυναίκα που έχει κάνει 10 παιδιά, ας πούμε, και έχει θυλάσει και τα 10 επί 2 χρόνια, ας πούμε. Ναι. Ότι δεν θα πάθει καρκίνο του μαστού. Να θυλάζει γυναίκα στην εποχή μαζί 20 χρόνια. Δεν το βλέπω, γιατρέ μου, ναι. Ναι, σωστά. Έτσι, αλλά βλέπω κυρίες που θυλάζουν 2 και 3 χρόνια. Ναι, και πολύ καλά κάνουν. Το λένε όλοι οι γιατροί, είναι προστατευτικό αυτό. Αλλά δεν είναι απόλυτο, έτσι. Δεν είναι απόλυτο. Μάλιστα. Δεν είναι απόλυτο. Δεν δράσει σαν ζώνη ασφαλείας, ας πούμε, ότι μπαίνω, ότι είσαι ένα αερόσακος. Πολύ σωστά. Δεν είναι αυτό αερόσακος και ζώνη ασφαλείας. Θέλω να πάμε στην τελευταία ερώτησή μας, μία να συνοψίσουμε για όλα αυτά. Τι θα λέγατε, τι μπορεί να κάνει γενικότερα μια γυναίκα από πλευράς πρόληψης στον τρόπο ζωής της πια? Όχι μόνο στην απεικόνηση. Τρόπο ζωής γενικώς. Ναι. Γιατί είπατε πριν για το άγχος, για το ότι γυμναζόμαστε, τι τρώμε. Πρέπει πρώτον να υπάρχει ένα μίνιμουμ σωματικής άσκησης, το οποίο κατά κάποιο τρόπο οδηγεί και σε μικρότερο σωματικό βάρος. Δηλαδή να μην υπάρχει παχυσαρκία, να υπάρχει που είναι σωματική... νόσος και εδώ στη χώρα μας δεν το ξέρουμε έτσι. Σοβαρή νόσος, ναι, η παχυσαρκία και στα μικρά παιδιά και σε μεγαλύτερους. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, σωματική άσκηση. Σωματική άσκηση, αποφυγή αλκοόλ, αποφυγή τσιγάρου. Ναι, ναι. Μπορεί να τα λέμε αυτά σαν ευχολόγια, πρέπει να τα πούμε. Ένας άλλος παράγοντας που δεν αναφερθήκαμε, ναι, είναι ότι μια γυναίκα, αν μπει σε θεραπεία αναπλήρωσης ορμονών, ναι, αν για κάποιο λόγο πάρει αναπλήρωση της ορμόνες, επειδή είχε νωρίς εμεινόπαυση, ναι, ας πούμε, ναι, στα 40 της, πρέπει σε κάποια φάση, σε συνεννόηση με τον γιατρό, να τη σταματήσει αυτές τις ορμόνες. Έτσι, δεν πρέπει να, γενικώς και τα σκευάσματα που έχουν ορμόνες, ναι, γιατί υπάρχουν και κάποια καλλιντικά που έχουν ορμόνες, ναι, πρέπει να τύχουν μια προσοχή από κάποιες γυναίκες. Ναι. Να μην και το σίγουρα να μην γίνονται απεριόριστα, έτσι. Μπράβο, ναι. Σε χρόνο. Μάλιστα. Θα πρέπει να προσέχουν όλα αυτά, λοιπόν. Σωστά. Όλα αυτά, την άσκηση. Όπως είπαμε, χωρίς αλκοόλ και κάπνισμα. Το αλκοόλ, η κατάχρηση του αλκοόλ, σίγουρα δεν έχει βρεθεί ότι επηρεάζει αυξητικά τον καρκίνο του μαστού. Σαν μεγαλύτερος στην ηλικία, έχω να βεβαιώσω, γιατρέ μου, ότι και η άσκηση και η εξαφάνιση του καπνίσματος και ο περιορισμός του αλκοόλ και του σωματικού βάρους δημιουργούν μια χαρά ευεξίας. Μπράβο, εννοείται. Και εγώ έχω κόψει το τσιγάρο εδώ και 20 χρόνια και. 10 περίπου έχω. Ναι. Και αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα φαίνονται. Φαίνονται στις γυναίκες, λοιπόν, η διατροφή παίζει ρόλο για να κλείσουμε αυτό. Ναι, και η υγιεινή διατροφή. Και η υγιεινή διατροφή. Ναι, οπωσδήποτε. Δεν το αναφέραμε. Μέσα στο μυαλό μου, εγώ το είχα ότι μαζί με την άσκηση και το σωματικό βάρος, ναι, ότι θα το καλύπταμε και αυτό. Όχι. Η υγιεινή διατροφή, η αποφυγή δηλαδή του λεγόμενου junk food, αυτού του είδους των τροφίμων, σίγουρα θα ωφελούσε. Σίγουρα θα ωφελούσε. Φίλες και φίλοι, κυρίως φίλες, γιατί οι φίλοι, όπως είπαμε, είναι 1%. 1%. Τυχερής αυτό. Έχω να πούμε και ένα άλλο στατιστικό, όμως, ότι ο καρκίνος του προστάτου αυξήσει,
σημειώνει και αυτός αύξηση. Ραγδαία αύξηση. Αύξηση. Για να έχουμε, να υπάρχουν... Είναι πιο εύκολο αντιμετωπίσουμε. Πιο εύκολο αντιμετωπίσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για αυτό. Μάλλον με κανένα συνάδελφο ορολόγο. Σε μια κουβή και με κάποιον άλλο συνάδελφο ορολόγο. Φίλες και φίλοι, είχαμε μαζί μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας σήμερα και σας ευχαριστούμε που μείνατε σε αυτό μαζί μας. Τον ακτινολόγο, ακτινοδιαγνώστη από τη Γύρω Μετρικάλων, τον κύριο Θωμά, και τον οποίο τον ευχαριστούμε που ήταν εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μιλήσαμε, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να δώσαμε, να βοηθήσουμε κάποιες γυναίκες. Και βοηθήσαμε, ναι. Να βοηθήσουμε κάποιες γυναίκες. Για αυτή τη σύγχρονη μάστιγα. Όντως είναι μεγάλο πρόβλημα. Για αυτό που είναι μεγάλο πρόβλημα, πρόληψη του καρκίνου του μαστού από απεικονιστικής πλευράς. Φίλες και φίλοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ και πάλι μαζί σας μετά. Πανίτης Medical Shop διαθέτει προϊόντα που δίνουν εγγυημένες λύσεις για κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης, όπως είδη ιατρικά, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά, αναπνευστικά, επιθέματα ελκών και κατακλύσεις, είδη μαστεκτομής, είδη ακράτειας, ακουστικά βαρικοείας, ορθωτικά πέλματα και προσωτικά μέλη. Η Πανίτης Medical Shop είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ και εκτελεί όλες τις συνταγές. Πλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρεία μας προσφέρει προς το κοινό δωρεάν υπηρεσίες όπως το τεστ ακοής και το πελματογράφημα. Θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε στο χώρο μας και να σας φανούμε χρήσιμοι. Στορισμένος. Είδη υγιεινής πλακάκια. Από το 1968 υλοποιούμε περίτεχνες κατασκευές που αναβαθμίζουν κάθε χώρο. Μελετάμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Σχεδιάζουμε και σας παρουσιάζουμε το μπάνιο που επιθυμείτε πριν κατασκευαστεί. Στορισμένος. Πλακάκια για μπάνιο, δάπεδο, εξωτερικούς χώρους, πισίνες, επαγγελματικούς χώρους. Από τις πιο επώνυμες και ποιοτικές εταιρείες του χώρου. Στορισμένος. 55 χρόνια. Τα καλύτερα του κόσμου στις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, εδώ και πάλι μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα στο στούντιο του Βόλου έχουμε μαζί μας την καλή φίλη της εκπομπής, παλιά φίλη της εκπομπής, έμπειρη ιδιαιτολόγο, αν και τόσο νέα, η κυρία Νάντια Ντελιγιάννη. Λοιπόν, θα μας μιλήσει τώρα για κάτι που ίδια τα καταφέρνει, κοιτάξτε μόνοι σας. Πόσο καλά η διατροφή μέσα σαραγκωστή. Προσπάθησε να τα καταφέρει και ο Μιλών, αλλά... Δύσκολα. Δύσκολα. Νηστεία σαραγκωστής, αγαπητή Νάντια, αγαπητή κυρία Δουλειά, καλώς σας έχουμε πάλι εδώ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και πάλι για ακόμα μία φορά και ευχαριστώ και πάλι. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Νηστεία, σαραγκωστής και διατροφή. Λοιπόν, ξεκινάμε, η σαραγκωστή ξεκινάει σε 10 μέρες από σήμερα. Πολλοί κόσμος την εφαρμόζει, ναι. Έτσι. Μάλιστα πολλοί που έχουν έτσι αυξημένη πίστη θρησκευτική ξεκινούν από αυτή την Κυριακή την νηστεία της Λευκής Εβδομάδος. Mm-hmm. Τρώμε τα πάντα εκτός του κρέας και μετά είναι άλλες 7 εβδομάδες η γνωστή νηστεία της Σαρακοστής. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε, έτσι, δεν ξέρω, το ανέφεραν Νάντια Ντελιγιάννη, διαιτολόγος, διατροφολόγος, mm-hmm. από εδώ, από τον όμορφο Βόλο και τη Μαγνησία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της
διατροφής της 40ης. Κυρίως αναφέρεται σαν η νηστεία της μεγάλης 40ης, αλλιώς, έτσι. Πολύ σωστά. Έτσι, πολύ μπράβο. Σωστά. Για να έχουμε και πιστά κορίτσια. Κυρίως. Mm-hmm. Λοιπόν, η νηστεία αυτή, το χαρακτηριστικό της είναι ότι έχουμε αποχή από το κρέας, από τη ζωική mm-hmm. πρωτεΐνη, έχουμε αποχή από το αλκοόλ, αποχή από τα πολύ λιπαρά τρόφιμα και τα γλυκά. Και τα τυριά. Και τα τυριά, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, που είναι ο μεγάλος καημός πολλών από εμάς. Ο μεγάλος πόνος, μπορώ να πω εγώ. Μεγάλος πόνος, έτσι, σωστά. Τα λοιπόν, τυριά και τα γλυκά. Τα τυριά και τα γλυκά. Δίνουμε έμφαση. Και τα αυγά, συγγνώμη να συμπληρώσω. Όλες τις ζωικές τροφές. Έτσι. Πολύ σωστά. Όλες τις ζωικές τροφές. Mm-hmm. Και μπορεί να έχουμε και αποχή από γευματινού και βραδινού σε κάποιες περιπτώσεις. Εντελώς... Α, σωστά. Λοιπόν, να τι σημαίνει κάποιος να ξέρει την χριστιανική ζωή καλά. Λοιπόν, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, Τετάρτη, Παρασκευή υποχρεωτικά και Δευτέρα προαιρετικά, όποιος θέλει, μέσα στη 40ης, πολύ σωστά. Πολλοί επιλέγουν να μην τρώνε. Οπότε γενικά διαφοροποιείται το πλάνο της νηστείας με βάση ότι έχουμε μεγάλη απώλεια από τις ζωικές τροφές, κυρίως τις τροφές ζωικής πρωτεΐνης. Μάλιστα, πιστεύω καλύτερα, φίλες και φίλοι, δεν θα τα περιέγραφε ούτε κάποιος στους πατέρες της Εκκλησίας όσον αφορά. Λοιπόν, έτσι, και δεν είμαστε βλάσσιμοι, περιγράφουμε και λέμε πράγματα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο, όλο και περισσότερο, κυρία Δηληγιάννη, κάθε χρόνο, έτσι. Γιατί, θέλω να μου πείτε, γιατί αυτή η νηστεία θεωρείται δώρο για την υγεία μας. Γιατί την λέτε έτσι διατροφολόγη, ποια είναι τα ωφέλη της? Τα ωφέλη κυρίως είναι ότι μας προκαλεί διάβγεια όσον αφορά η νηστεία, το μυαλό μας όσον αφορά αυτή η νηστεία, διότι απέχουμε από τη ζωική πρωτεΐνη, οπότε στην ουσία βοηθάει στην αποτοξίνωση του οργανισμού μας, έτσι, μάλιστα, από τις ζωικές τροφές, τα λιπαρά. Οπότε πολλοί λένε ότι καθαρίζει ο οργανισμός μας, δηλαδή νιώθουν μια καθαρότητα στο τέλος. Μάλιστα. Και... Και το γεγονός ότι έχουμε αύξηση των φυτικών ινών βοηθάει και στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματός μας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν από τα συμφραζόμενα που λένε βγαίνει ότι όταν τρώμε πολλές ζωικές πρωτεΐνες στο μυαλό μας βαραίνει. Και δεν έχουμε αυτή τη άδεια. Κυρίως οι τοξίνες από πολλές ζωικές τροφές, από πολλά επεξεργασμένα ζωικά τρόφιμα στην ουσία προκαλούν, να το πούμε, βαραίνουν τον οργανισμό. Ναι. Οπότε η νηστεία της 40ης, επειδή έχει πολλά όσπρια, θα τα πούμε και παρακάτω, φρούτα και λαχανικά εποχής, βοηθάει στο να αποτοξινωθεί ο οργανισμός από τα πολλά λιπαρά. Οπότε μας δίνει ενέργεια και διάβγεια όσον αφορά το μυαλό μας, λόγω των φρούτων και λαχανικών και των φυτικών ινών. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα πολλαπλά ωφέλη που έχουμε. Γι' αυτό θεωρείται δώρο στον οργανισμό μας αυτή η νηστεία. Θα υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα σε αυτή τη νηστεία. Ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι πολλές φορές αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει υπερκατανάλωση τροφής. Κυρίως υδατανθράκων, προκειμένου να αντισταθμίσουμε την ενέργεια που χάνουμε, την πείνα που νιώθουμε. Γιατί όταν παραλείψουμε μεγάλο μέρος, μεγάλη ομάδα τροφών, όπως είναι η ζωική πρωτεΐνη, στην ουσία νιώθουμε έντονο το αίσθημα της πείνας. Οπότε είναι λογικό να καταφεύγουμε σε υπερκατανάλωση τροφής. Μάλιστα. Όσοι από τους συνιστεύοντες, σας διακόπτω, δεν θέλουν να νιώσουν εκούσια αυτή την αδυναμία, γιατί είναι και αυτή η στοιχείο της άρρωστης. Μπράβο, αυτό θα έλεγα ευθύς αμέσως. Υπάρχει η περίπτωση να έχουμε αδυναμία του οργανισμού, πονοκεφάλους, νευρικότητα λόγω της πείνας, εξάντληση και πολλές φορές να οδηγηθούμε και σε υπερκατανάλωση τροφής μετά την νηστεία. Μάλιστα, αυτό είναι μια συζήτηση που θα την πιάσουμε μετά. Ελπίζουμε ότι πρώτα θα έχουμε μαζί μας την κυρία Δηληγιάννη μόλις τελειώσει το Πάσχα για να πούμε τι γίνεται τώρα. Μετά. Μιλήσαμε για τα ωφέλη, μιλήσαμε και για τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα. Υπάρχει τρόπος, κυρία Δηληγιάννη, να συνδυάσουμε σε αυτή την περίοδο ωραίες γεύσεις μαζί με ωφέλιμα στοιχεία για τον οργανισμό? Και ποιος τρόπος είναι αυτός, πώς γίνεται? Υπάρχει αν καταφύγουμε στην ποικιλία των τροφών που μπορούμε να συνδυάσουμε κατά τη διάρκεια της 40ης, όπως είναι τα φρούτα και λαχανικά εποχής, όπως είναι τα όσπρια, το γεγονός να δώσουμε γεύση με διάφορα αρωματικά βότανα, να πειραματιστούμε με τις υφές, δηλαδή με νέες τάσεις, να το πω εγώ έτσι, να κάνουμε βελουτές σούπες, ας πούμε, για παράδειγμα. Γενικά να έχουμε ποικιλία και γεύση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα, όπως ποικιλία και γεύση έχουν αυτά τα πολύ ωραία σκευάσματα που κάνετε εσείς με διάφορους ξηρούς καρπούς που είχα
την χαρά και την ευκαιρία να τα δοκιμάσω και πρέπει να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ. Και να πω ότι εδώ αναφέρατε κάτι, με ευκαιρία μου δώσατε. Μιλήσατε για πολύ μεγάλη ποικιλία γεύσεων που τις έχουμε ξεχάσει με το σύγχρονο τρόπο διατροφής. Ισχύει αυτό, ισχύει. Έτσι. Ειδικά όταν καταφεύγουμε στο κρέας, ας πούμε, έχουμε ξεχάσει την ποικιλία που μπορούμε να πάρουμε χρησιμοποιώντας τα λαχανικά και τα όσπρια. Όπως για παράδειγμα, τα όσπρια, όπως είναι οι φακές, τα ρεβίθια, τα φασόλια, αν τα συνδυάσουμε με τα δημητριακά, δίνουμε το φακόριζο, ας πούμε, που λέμε, το ρεβιθόριζο. Αποτελεί εξαιρετική τροφή, καθώς τα όσπρια είναι φυτικές πρωτεΐνες, να το πούμε έτσι. Αποτελεί εξαιρετική τροφή και νόστιμη τροφή και στην ουσία μας προσφέρει και όγκο, κορεσμό που λέμε. Βεβαίως. Όπως και τα μανιτάρια που είναι πάρα πολύ γεμάτα σε πρωτεΐνες. Και πολύ νόστιμα. Και πάρα πολύ νόστιμα, είναι το κρέας των μοναχών. Και φυσικά υπάρχει και η μεγάλη τεράστια γκάμα των θαλασσινών, όσοι τα τρώνε έτσι, και τα αντέχουν. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τρώνε θαλασσινά. Λόγω καταστάσεων, λόγω παθολογικών καταστάσεων και λόγω προτίμησης. Μάλιστα, και λόγω προτίμησης. Να ρωτήσω, γιατί κάποιες φορές παρατηρείτε μέσα σε αυτή την νηστεία να έχουμε, ενώ κόβουμε τις ζωικές πρωτεΐνες, όπως είπατε, γιατί αυξάνεται το βάρος κάποιων ανθρώπων, αρκετών ανθρώπων που νηστεύουν? Τι συμβαίνει? Αυξάνεται το βάρος διότι τρώμε περισσότερο. Ναι, είναι ο μεγάλος εφιάλτης που κανείς δεν θέλει να ακούσει όταν ξεκινάει η νηστεία. Κανείς δεν θέλει να ακούσει πριν να τρώμε λιγότερες ποσότητες. Μπράβο, γιατί από πριν νιώθουν, λένε, θα νηστέψουμε, ισοδυναμή, θα πεινάσουμε. Αυτό έχουμε στο μυαλό. Και αυτό γιατί δεν έχουμε σωστούς συνδυασμούς. Γιατί με τους σωστούς συνδυασμούς ούτε θα πεινάσουμε ούτε θα πάρουμε βάρος. Κυρίως στην νηστεία παίρνουμε βάρος διότι τρώμε περισσότερο, γιατί πεινάμε. Τσιμπολογάμε, δεν έχουμε σταθερά γεύματα, δεν έχουμε ροή γευμάτων και διότι λείπει η πρωτεΐνη, που η πρωτεΐνη στην ουσία μας προκαλεί κορεσμό. Μάλιστα, ενώ πολύ σωστά το θέτετε, η πρωτεΐνη προκαλεί κορεσμό, ενώ όλα τα υπόλοιπα σε κάνουν να νιώθεις διαρκώς νηστικός. Μπράβο, ναι. Και διαρκώς να τσιμπολογάς. Θα χρειαστεί λοιπόν και λίγη αυτοπειθαρχία, λίγο αίσθημα αληθινής νηστείας, έτσι, τώρα μέσα. Πνευματικής νηστείας. Α, μπράβο κυρία Δελυγιάννη. Και λίγη πνευματική νηστεία. Μιλήσαμε για αυτούς που παίρνουν βάρος. Μήπως υπάρχει τρόπος και να χάσουμε βάρος μέσα στη σαρακοστή? Φυσικά και υπάρχει. Αν συνδυάσουμε τις συνήθειες που είχαμε πριν, ας πούμε, αν πριν την νηστεία κάποια άτομα ακολουθούν μια διατροφή, μπορούν να τη συνδυάσουν και με την νηστεία με βάση τα τρόφιμα που είχαν και πριν την νηστεία. Δηλαδή, βάζοντας φυτικές πηγές πρωτεΐνης, κάνοντας τους κατάλληλους συνδυασμούς με κατάλληλα τρόφιμα, έχοντας και μια ροή στα γεύματά τους και έχοντας και φυσική δραστηριότητα, γιατί κατά την νηστεία παρατηρείται και μείωση της μυϊκής μας μάζας, λόγω του ότι δεν έχουμε την πρωτεΐνη. Πολύ και διότι σωστά. Είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα η νηστεία. Οπότε, αν τα συνδυάσουμε όλα σωστά και με μια μορφή άσκησης, θα επιτύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και σε μείωση βάρους. Θα φτάσουμε λοιπόν και με την άσκηση μαζί. Επαναλαμβάνω, γιατί το θέσατε, προσοχή στις ποσότητες, που είναι το σημαντικό πράγμα, έτσι. Και να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μιλώντας για αυτό που είπατε, να συνοψίσουμε ποιες είναι αυτό που απασχολεί πολύ κόσμο. Οι πηγές πρωτεΐνης, άσχετα από τα υπόλοιπα φαγητά, από πού θα πάρουν αυτοί που κάνουν μια διατροφή, αυτοί που πρέπει να δυναμώνουν, να εξακολουθούν να έχουν μια τροφή με πολλά δυναμωτικά μέσα στην νηστεία, από πού θα πάρουν πρωτεΐνες? Κυρίως από τα όσπρια που είναι φυτικής προέλευσης πρωτεΐνη, όπως είναι τα φασόλια, οι φακές, τα ρεβίθια. Από διάφορους ξηρούς καρπούς, όπως είναι τα φιστίκια, τα φιστίκια, τα αμύγδαλα κτλ. Από την κοινόα μπορούν να πάρουν. Ακόμα και η βρώμη έχει υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης και η κοινόα. Και συνδυαστικά μπορούμε να φτιάξουμε τα γεύματά μας έτσι ώστε να είναι πολύ θρεπτικά και να μας λείπει πρωτεΐνη. Μάλιστα, ακούτε, είναι ο πολύ αισιόδοξος τρόπος για όσους είναι γκρινιάριδες για το τι θα γίνει για όσους ακολουθήσουν αυτή την νηστεία των 7 εβδομάδων, τη μεγαλύτερη του έτους, που ακολουθούν οι όσοι χριστιανοί θέλουν να μετάσχουν με αυτόν τον τρόπο στο πάθος του Χριστού, με το δικό τους, ο καθένας σηκώντας το δικό του σταυρό. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ πάλι με την κυρία Δελυγιάννη, τι γίνεται με αυτούς που κάνουν διατροφή? Καλώς ήρθατε στην Πανίδης Medical Shop. Η Πανίδης Medical Shop δραστηριοποιείται
εδώ και αρκετά χρόνια στον τομέα της υγείας, προσφέροντας λύσεις σε κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης. Η εξειδικευμένη γνώση του εκπαιδευμένου υπαλληλικού προσωπικού μας, σε συνδυασμό με τη συνεχή υποστήριξη του ασθενούς, χαρακτηρίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών της εταιρείας μας. Η ομάδα της Πανίδης Medical Shop στελεχώνεται από έμπειρους νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτή και άλλες ειδικότητες. Προσφέρουμε λύσεις σε θέματα ενέργειας. Επισκεφτείτε μας. Εδώ και πάλι, στο δεύτερο μέρος, με την κυρία Δελιγιάννη, την διατροφολόγο εδώ από το Βόλο και τη Μαγνησία. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή να την έχουμε κοντά μας τακτικά, να μιλάμε μαζί της. Τώρα μιλάμε για αυτό που έρχεται σε 10 μέρες, σαρακοστή, νηστεία της σαρακοστής και διατροφή. Τώρα θα κυριολεκτήσουμε, κυρία Δελιγιάννη. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε από τον τρόπο που πρέπει να τρώμε. Έχετε επιμείνει σε πάρα πολλές εκπομπές πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί παίζει ρόλο ο χρόνος και ο τρόπος που τρώμε, η τελετουργία του φαγητού στη σωστή διατροφή, και γιατί αυτό παίζει ρόλο και μέσα στην νηστεία. Παίζει ρόλο διότι μας βοηθάει στο να έχουμε πρόγραμμα στα γεύματά μας, mm-hmm. μας βοηθάει να έχουμε σταθερά επίπεδα ζαχάρου στον οργανισμό, mm-hmm. και μας βοηθάει αυτό που λέμε να μην πέφτουμε με τα μούτρα στο φαγητό. Γι' αυτό έχει σημασία τα γεύματά μας να είναι μικρά και συχνά, mm-hmm. να μην έχουμε μεγάλες αποστάσεις από τα γεύματα, mm-hmm. και να μασάμε και αργά, να καταλαβαίνουμε τι τρώμε, για να χορταίνουμε. Και αυτό να μας δίνει την αίσθηση και να χαιρόμαστε με αυτό που τρώμε, να καταλαβαίνουμε τη γεύση. Να καταλαβαίνουμε τη γεύση, να μετέχουμε στο φαγητό, mm-hmm. με τρώμε σαν τους γλάρους, όπως τρώνε οι γιάπηδες έτσι μέσα σε 2 λεπτά. Μπράβο, να μην αγχωνόμαστε, να μην τρώμε γρήγορα, γιατί αυτό σχετίζεται και με την προσθήκη λίπους στον οργανισμό. Φυσικά δεν είναι. Δυστυχώς το έχουμε κάνει για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό φαίνεται στην υγεία μας μετά. Χαίρομαι που το λέτε. Να πάμε τώρα να πούμε για αυτούς που κάνουν διατροφή. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι ταλαιπωροί άνθρωποι, οι οποίοι κάνουν δίαιτα και διατροφή για να χάσουν κάκυλο. Για λόγους υγείας, αυτοί μπορούν να νηστέψουν, κυρία Δελιγιάννη. Φυσικά και μπορούν να νηστέψουν. Και για κάθε άνθρωπο είναι εξατομικευμένο. Mm-hmm. Ανάλογα με τις καταστάσεις που βρίσκονται, mm-hmm. ανάλογα με αυτό που θέλουν να κάνουν, για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει το κατάλληλο μοτίβο, mm-hmm. Πάνω στην νηστεία, έτσι ώστε να ακολουθήσουν για να κάνουν και τη διατροφή τους συντονισμένη με θρεπτικά συστατικά, χωρίς να έχουν έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Γιατί παρατηρείται στην νηστεία κάποια έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Σωστά. Και πάντα είπαμε η κορονίδα είναι η μεσογειακή, mm-hmm. διατροφή. Έτσι. Τα γεύματα ανά 3 ώρες. Πολύ σωστά. Να μας πείτε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που ακολουθεί δίαιτα ή διατροφή στη σαρακοστή. Ύπνος, άσκηση, υπερκατανάλωση φαγητού, ποτό, γενικά. Καλό είναι να υπάρχει ενυδάτωση. Αυτό το λέω πάντα. Ενυδάτωση του οργανισμού. Να υπάρχει άσκηση, γιατί όπως είπαμε, επειδή λείπει μεγάλο ποσοστό ζωικής πρωτεΐνης, mm-hmm. έχουμε μείωση της μυϊκής μάζας. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι να έχουμε και μια ήπια μορφή άσκηση για να διατηρούμε τη μυϊκή μας μάζα σε καλά επίπεδα. Mm-hmm. Καλό είναι να, από τη στιγμή που ακολουθούμε την νηστεία της σαρακοστής, να παίρνουμε και κάποια συμπληρώματα, όπως είναι η B12, η οποία βρίσκεται, mm-hmm. στα ζωικά τρόφιμα. Mm-hmm. Και λόγω της αποχής ενδεχομένως να έχουμε έλλειψη, mm-hmm. όπως να έχουμε έλλειψη και σε ασβέστιο και σίδηρο. Mm-hmm. Λοιπόν, μάλιστα. Οπότε πρέπει να ακολουθούμε μια ισορροπία στην ουσία. Μάλιστα. Πρέπει να έχουμε μια ισορροπία, λοιπόν, κυρία, mm-hmm. Δελιγιάννη.
και σε αυτά τα οποία δεν έχει σαρακοστεί, να προσλαμβάνουμε. Εδώ είναι η ερώτηση, χρειάζεται να παίρνουν συμπληρώματα μέσα στη σαρακοστή όσο κάνουν δίαιτα ή διατροφή? Βοηθά, δεν βοηθά, τι συνιστάτε εσείς? Κάποιες φορές χρειάζεται, γιατί είναι πολύ μεγάλο το διάστημα, έτσι είναι 40 μέρες. Ναι, ναι. Οπότε στην ουσία χρειάζεται, κυρίως η B12, που όπως είπα πριν την παίρνουμε μέσω της ζωικής τροφής. Ναι, ναι. Χρειάζεται να παίρνουμε σίδηρο, γιατί ο αιμικός σίδηρος απορροφάται καλύτερα, που βρίσκεται στα ζωικά τρόφιμα, απορροφάται πολύ καλύτερα από τον μη αιμικό σίδηρο. Οπότε στην ουσία πρέπει να παίρνουμε κάποια συμπληρώματα για να έχουμε ισορροπία και για να έχουμε και ενέργεια. Μάλιστα. Συν το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε, να ασκούμαστε και όλα στο ίδιο διάστημα, ναι, έτσι. Ναι. Με ήπια άσκηση όσοι κάνουμε. Επιβάλλεται. Επιβάλλεται και βοηθά. Επίσης είπατε να ελέγχουμε και το ρυθμό των γευμάτων μας, έτσι που είναι, να μην τσιμπολογάμε. Να μην τσιμπολογάμε, γι' αυτό και είναι σημαντικό να έχουμε σνακ κατά διάρκεια, όχι μόνο της νηστείας, γενικά της καθημερινότητάς μας, διότι αυτά μας βοηθάνε και να μην τσιμπολογάμε, αλλά και να μην καταφεύγουμε σε επεξεργασμένα τρόφιμα. Μάλιστα. Να μην πάμε σε επεξεργασμένα καλό τρόφιμα. Καλό θα ήταν. Ναι, καλό θα ήταν. Το είπατε και χαίρομαι που το λένε όλο και πολύ και νεότεροι ιδιαιτολόγοι, και αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε ποικιλία γεύσεων εδώ στον τόπο μας και στην διατροφή των Ελλήνων τη Μεσογειακή, καιρός να την ξανακαλύψουμε. Να ρωτήσω αν υπάρχουν διατροφικές παγίδες μέσα στη σαρακοστή και ποιες είναι αυτές? Οι παγίδες είναι ότι, αυτό που είπαμε και πριν, ότι πολλές φορές τρώμε πολύ παραπάνω για να νιώσουμε χορτάτη. Μισό κιλό χαλβά επειδή είναι νηστίσιμο. Μπράβο. Καταφεύγουμε σε πολύ γλυκά και λιπαρά τρόφιμα. Αυτό που είπαμε ακριβώς με το χαλβά. Και μπορεί να καταφύγουμε και σε επεξεργασμένα, νηστίσιμα επεξεργασμένα τρόφιμα, ναι, που αυτά έχουν και πολύ αλάτι, οπότε μπορεί να έχουμε και κατακράτηση υγρών κατά τη διάρκεια της νηστείας. Μάλιστα. Από αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε, κυρίως την ποσότητα, να μην έχουμε πρόσληψη πολλών λιπαρών, όπως είπατε, από συσκευασμένα τρόφιμα. Μπράβο, από επεξεργασμένα τρόφιμα. Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναπιάσουμε, όσοι άνδρες και γυναίκες ασχολούμαστε με την κουζίνα και την κουτάλα, και να μαγειρεύουμε περισσότερο και περισσότερο υγιεινά, έτσι. Υγιεινά, με λαχανικά και φρούτα εποχής, έτσι ωραία συνδυαστικά, να παίρνουμε θρεπτικά συστατικά. Μάλιστα. Να πούμε, υπάρχουν τροφές που θα τις χαρακτηρίζατε εσείς απαραίτητες, που δεν πρέπει να λείπουν από το τραπέζι της σαρακοστής, ανεξάρτητα από το τι δίαιτα ακολουθεί ο καθένας? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πείτε ότι είναι ο χαλβάς, μπορεί να πείτε ότι είναι οι ελιές ή τα θαλασσινά ή τα όσπρια. Ποιες είναι οι οπωσδήποτε τροφές που πρέπει να τις έχουμε μαζί μας σε αυτό το διάστημα των 7 εβδομάδων? Νομίζω είναι όλες. Όσπρια, φρούτα, λαχανικά, φυτικές ίνες κυρίως για να λειτουργεί το έντερο και φυτικής προέλευσης πρωτεΐνη. Μάλιστα. Χρειάζεται και αυτό. Και φυτικής προέλευσης πρωτεΐνη. Σε όσους προτιμούν τα θαλασσινά, επειδή ουσιαστικά ούτε ιχθυοφαγία υπάρχει, 2 μέρες είναι, ναι, για όσους ακολουθούν όλο τον κύκλο της σαρακοστής, την 25 Μαρτίου και την Κυριακή των Βαΐων. Σε όσους κάνουν αυτό το εβδομαδιαίο τραπέζι με θαλασσινά, που το συνηθίζουν πολύ, είναι καλή ή επιβλαβή συνήθεια? Για με χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές. Θεωρώ ότι είναι καλή συνήθεια, ναι, γιατί είναι θαλασσινά, έχουμε καλά θρεπτικά συστατικά. Γενικά όλα τα τρόφιμα είναι καλά, αρκεί να μην έχουμε ακραίες καταστάσεις, να μην έχουμε υπερκατανάλωση. Οπότε καλό είναι μέσα στην εβδομάδα να μοιράζουμε θαλασσινά, λαδερά, όσπρια, ζυμαρικά, να έχουμε ποικιλία. Μάλιστα, να έχουμε ποικιλία, να έχουμε πρόσληψη όλων των τροφών. Θέλω, κλείνοντας, καθώς τελειώνει ο χρόνος εκπομπής μας, να μας πείτε, συνοψίζοντας, το σύνολο των διατροφικών οδηγιών που δίνεται για την νηστεία της σαρακοστής. Θέλω να ακολουθήσω ένα άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, θα ρωτήσει τώρα ένα παιδί που θα του πούν οι γονείς του, θα αποφασίσει και αυτό, εντάξει, να κάνω νηστεία. Το πρωί τι να τρώω, ας πούμε? Ταχίνι. Ταχίνι, είναι πολύ καλή πηγή η πρωτεΐνη, το ταχίνι, και συνδυαστικά με λίγο ψωμί και λίγο φρούτο αποτελεί θρεπτικό του συνδυασμό. Γενικά να δώσουμε έμφαση στους ξηρούς καρπούς, να δώσουμε έμφαση στα δημητριακά, στα φρούτα και λαχανικά εποχής. Λοιπόν, και στην ενυδάτωση. Μάλιστα. Ενυδάτωση, φρούτα εποχής, λαχανικά. Λαδερά όσπρια. Και λαδερά όσπρια. Και φυσικά και τα θαλασσινά, έτσι. Καλό θα ήταν να υπάρχει στο τραπέζι μας το θαλασσινό. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και να θυμόμαστε αυτό που είπε η κυρία Δελιγιάννη στην αρχή. Από την αποτοξίνωση από τις ζωικές πρωτεΐνες καθαρίζει και το μυαλό, έχουν περισσότερη διάβγεια. Έτσι. Κυρία Δελιγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Αν και είναι νωρίς, θα πούμε καλή σαρακοστή από τώρα. Εγώ ευχαριστώ, έτσι, και πάλι.
Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας και σε αυτό το δεύτερο μέρος. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τη σκυτάλη θα πάρει η κυρία Σάσα Αποστολοπούλου με την προσκεκλημένη της Βιβί Νικολάου. Πανίτης Medical Shop διαθέτει προϊόντα που δίνουν εγγυημένες λύσεις για κάθε πρόβλημα ιατρικής φύσης, όπως είδη ιατρικά, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά, αναπνευστικά, επιθέματα ελκών και κατακλύσεις, είδη μαστεκτομής, είδη ακράτειας, ακουστικά βαρικοείας, ορθωτικά πέλματα και προσωτικά μέλη. Η Πανίτης Medical Shop είναι συμμεμβλημένη με τον ΕΟΠΗ και εκτελεί όλες τις συνταγές. Πλέον για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η εταιρεία μας προσφέρει προς το κοινό δωρεάν υπηρεσίες όπως το τεστ ακοής και το πελματογράφημα. Θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε στο χώρο μας και να σας φανούμε χρήσιμοι. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και όπως ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, καλεσμένη μας είναι η κυρία Βιβί Νικολάου, ιδιοκτήτρια της Σχολής Ομορφιάς Νικολάου Beauty Academy. Καλησπέρα κυρία Νικολάου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ βασικά για την επιμέλεια γενικώς της εμφάνισής μου για τις ανάγκες των εκπομπών. Αλλά σήμερα σας κάλεσα εδώ να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες και όχι μόνο θα πω. Θα μιλήσουμε για την τριχόπτωση, η οποία τριχόπτωση δεν είναι ασθένεια, είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να οφείλεται είτε στο πέρασμα των χρόνων των ανθρώπων, μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικά αίτια, σε παθολογικά αίτια, καθώς και σε ψυχολογικά αίτια. Λοιπόν, έχουμε συναντήσει και έχουμε δει πάρα πολλές γυναίκες που τα φρύδια τους έχουν φύγει, δεν υπάρχουν, είναι ελάχιστες οι τρίχες που έχουν αραιώσει. Έχουν αραιώσει πάρα πολύ, καθώς επίσης και οι βλεφαρίδες των γυναικών. Και γνωρίζουμε εμείς ως γυναίκες πόσο σημαντικό είναι για μας να υπάρχουν οι βλεφαρίδες και τα φρύδια, καθώς θεωρούνται το κάδρο του προσώπου, έτσι δεν είναι? Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να δώσω το λόγο σε εσάς, γιατί αντιμετωπίζετε καθημερινά στη σχολή και στο στούντιο με τις υπηρεσίες που παρέχετε, αντιμετωπίζετε πολλές περιπτώσεις γυναικών που δεν έχουν βλεφαρίδες, είτε από τα αίτια που προανέφερα, είτε κάνοντας κάποιες χημειοθεραπείες που δυστυχώς και αυτός ο αριθμός των ανθρώπων είναι πάρα πολύ μεγάλος στις μέρες μας, είτε και για τα φρύδια. Θα ήθελα να μας πείτε εάν υπάρχει τρόπος αυτοί οι άνθρωποι να αντικαταστήσουν τις βλεφαρίδες ή τα φρύδια τους με κάποιο τρόπο. Ωραία. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση στην εκπομπή. Είναι χαρά μου να επιμελούμε το μακιγιάζ το δικό σου. Πάμε λίγο στο θέμα.
Όσον αφορά τις βλεφαρίδες, θα ξεκινήσω από τις βλεφαρίδες. Ναι, φυσικά, ό,τι προανέφερες σωστά το είπες, ότι είτε λόγω το πέρας των χρόνων, είτε λόγω κάποιας ασθένειας, είτε ψυχολογικός, γιατί και ψυχολογικός είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που παίζει για να μπορέσουμε να χάσουμε βλεφαρίδες. Πέρα από το φυσιολογικό, δηλαδή, που υπάρχει, ότι χάνουμε καθημερινά 5 βλεφαρίδες, όπως και να έχει, είναι το εντελώς φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά, όταν περνάει αυτός ο αριθμός και έχουμε μεγαλύτερη πτώση, ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα, η ερώτησή σου ήταν πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε. Φυσικά, εδώ μιλάμε για το κομμάτι της ομορφιάς, οπότε καθαρά οπτικά μπορούμε να αποκαταστήσουμε. Αν μιλήσουμε δεν είναι για όμως θέμα... και ότι δεν είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία της πελάτης σας, έτσι. Οπότε εκεί ερχόμαστε εμείς και να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι ένα μπουστάρισμα, να το πω εγώ, να νιώσει πιο όμορφα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, όσον αφορά τις βλεφαρίδες, είναι να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε βλεφαρίδες, είτε με την μέθοδο τρίχα-τρίχα, το 1x1, είτε με τη μέθοδο 3D volume, που είναι το πιο πυκνό, θα το πω εγώ, αποτέλεσμα. Όμως, θέλω να τονίσω και να το ξεκαθαρίσω, ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε εφαρμογή, πρέπει να υπάρχουν τρίχες. Γιατί αυτή η τεχνική αφορά καθαρά τεχνική που εφαρμόζουμε μία τεχνητή, ουσιαστικά 100% φυσικά μεταξωτή τρίχα, πάνω σε μία φυσική μας. Μάλιστα. Οπότε, μία γυναίκα που βρίσκεται σε στάδιο, ας πούμε, χημειοθεραπείας, που έχουν πέσει, στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι, αν είναι βαριά η χημειοθεραπεία, που έχουν πέσει οι βλεφαρίδες, θα περιμένουμε να αποκατασταθούν, έστω σταδιακά, σιγά-σιγά, για να μπορέσουν να υπάρχουν τρίχες, να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε εμείς. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Όσον αφορά την αλοπαικία, συνήθως, πάλι υπάρχει μία... Αν δεν είναι μόνιμη η βλάβη, έτσι, υπάρχει μία αποκατάσταση και σιγά-σιγά μπορούμε σταδιακά, λίγες-λίγες, δηλαδή τη μία φορά... Το άνω βλέφαρο έχει 200 βλεφαρίδες, καταρχήν, να σου Μάλιστα. πω. Οπότε, αν υποθέσουμε, το βάζουμε μία-μία, το τρίχα-τρίχα, σε μία τέτοια περίπτωση που έχουν ήδη πέσει, μπορεί να έχει 10, 20, 50 βλεφαρίδες. Αξιολογούμε την τρίχα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η τεχνήτρια να γνωρίζει να αξιολογήσει την τρίχα της πελάτης σας, δηλαδή τι βάρος μπορεί να αντέξει η τρίχα, έτσι ώστε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να δώσουμε βάση στην υγεία της βλεφαρίδας της πελάτης σας. Άρα και να είναι και πιο φυσικό το αποτέλεσμα, φυσικά. Να πω το εγώ, έτσι. Έτσι, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, δεν πάβουν να υπάρχουν και οι πελάτες που θέλουν το πολύ έντονο αποτέλεσμα, αλλά συνήθως αυτό δεν θα μιλήσουμε για τους ιατρικούς λόγους, είναι καθαρά θέμα ομορφιάς. Αισθητική, ναι. Σωστά. Από εκεί πέρα, αφού αξιολογήσουμε την τρίχα, τοποθετούμε σιγά-σιγά και σταδιακά, όταν θα έρθουν για το refill, για την ανανέωση, τη συντήρηση που λέμε, μπορούμε να τοποθετήσουμε περισσότερες, θα έχουν αναπτυχθεί καινούργιες, τα νανάκια που λέμε, στο ανογενές στάδιο όταν βρίσκεται, μπορούμε να εφαρμόσουμε και τις υπόλοιπες τρίχες και σιγά-σιγά έτσι να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα μέσα σε 2, 3, 4, 5 μήνες να μπορέσει να γεμίσει το μάτι και να φαίνεται φυσικά όμορφη. Δηλαδή κάποιος θα βλέπει την κυρία, τη γυναίκα και να λέει «Ουάου, κάτι άλλαξες», αλλά δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Να ρωτήσω, πόσο διαρκεί η τοποθέτηση αυτών των βλεφαρίδων. Όσον αφορά... Σε χρόνο, πόσο, σε διάρκεια. Πόσο διαρκεί πάνω στην πελάτη, σε εννοείς, ναι, ναι. Έτσι. Περίπου 1,5 μήνα. Γιατί? Γιατί όταν θα τοποθετήσουμε τη βλεφαρίδα, θα έρθει σε κατάσταση η βλεφαρίδα που έχει ήδη αναπτυχθεί. Οι βλεφαρίδες μας έχουν διάρκεια ζωής 3 μήνες. Που σημαίνει ότι κάθε τόσο ανανεώνονται δηλαδή. Πέφτουν, πεθαίνουν, γεννιούνται, όπως το λέω εγώ. Πολύ ωραία. Οπότε την ώρα που θα έρθουμε να κάνουμε την τοποθέτηση, είναι σε μία μέση, σε ένα μέσο στάδιο, στο ανογενές στάδιο που λέμε. Οπότε εκεί όταν τοποθετούμε, περιμένουμε να αναπτυχθεί και αυτό το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Όπως προχωράει η βλεφαρίδα μας, αναπτύσσεται, επειδή είναι κολλημένη, όπως είπαμε, δεν φράζουμε τον πόρο της βλεφαρίδας, μεγαλώνει η βλεφαρίδα και η εξτέ έχει ανέβει μέχρι το σημείο να έρθει να
κάνουμε το refill, να την αφαιρέσουμε για να μην υπάρξει και η πρόπτωση, και αυτό είναι ένα σημαντικό, δηλαδή να μην αφήνουμε καλά είναι να πέφτουν μόνες τους, εκτός αν είναι όντως η ώρα να πέσει μόνοι τους. Πολλές φορές τρίβουν τα μάτια, ναι, πιέζουν και δεν καθώς το... νομίζω ότι φεύγοντας μια γυναίκα κάνοντας αυτή την υπηρεσία στο χώρο σας, mm-hmm, θα πάρει και τις, τις συμβουλές για το πώς να διατηρήσει καλύτερα αυτό το αποτέλεσμα που έχετε έτσι πετύχει, είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Είναι σημαντικό να, ακούγοντας αυτά που μας λέτε σήμερα, να απευθυνθούμε στους τηλεθεατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μας, γιατί είναι κάτι που είναι πολύ κοντά στον οφθαλμό, η βλεφαρίδα, θα πρέπει να απευθυνόμαστε πάντα σε επαγγελματίες εξειδικευμένους που έχουν επιστοποιήσει και ότι μπορούν, επιστοποιημένοι δηλαδή, για να κάνουν αυτή την εργασία. Γιατί ακούμε πάρα πολλά, ακούμε για μολύνσεις, ακούμε για πράγματα και νομίζω ότι είναι το τελευταίο που θα θέλατε να πετύχετε, έτσι. Ακριβώς, και χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρεις, πραγματικά, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ναι, ναι. Και είναι μία μάστιγα, θα το πω εγώ, και να ακριβώς κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, το ότι βλέπουν λάθος τεχνικές, ίσως ξεκινάνε από τη λάθος εκπαίδευση ή την καθόλου εκπαίδευση, γιατί αυτά τα βιντεάκια και τα λοιπά νομίζουν ότι όλοι μπορούν να κάνουν ό,τι βλέπουν, χωρίς σωστή εκπαίδευση όμως, θα έχουμε δυστυχώς πολύ άσχημα αποτελέσματα, με κίνδυνο την υγεία της πελάτης σας. Αυτό λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχουν σωστά υλικά με σωστή τεχνική, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Τίποτα, ίσια-ίσια, το αποτέλεσμα είναι τόσο όμορφο που πραγματικά το λατρεύουν και όπως λέω εγώ, μία φορά βλεφαρίδα, πάντα βλεφαρίδα. Δεν θα κλείσουμε αν δεν κάνουμε μια μικρή αναφορά και στα φρύδια. Για τα φρύδια, σωστά. Πρέπει να μιλήσουμε και για τα φρύδια, καθώς τα φρύδια δεν ξεχωρίζουν φύλο, άντρα-γυναίκα. Όχι, νομίζω όχι, ότι εξίσου μπορεί να έχει και κάποιος άντρας μια αλοπικία στα φρύδια του. Εκεί υπάρχουν τεχνικές ή γίνεται με, να το πω έτσι, τατού. Υπάρχουν πια πολλές τεχνικές. Υπάρχει η τεχνική της πούδρας που είναι σαν μια ελαφριά σκίαση. Υπάρχει η τεχνική του τατού, όπως το λέτε εσείς, το perm, το οποίο είναι όταν φαίνεται σαν να είναι σχεδιασμένο, σαν να αφορά σε ένα μολύβι. Πάλι όμως, και για να μην το ξεχάσω, και υπάρχει και η τεχνική, το microblading, το τρίχα-τρίχα, το οποίο είναι ακόμη πιο φυσικό. Αυτό εξαρτάται από το πώς είναι το σχήμα, το ήδη σχήμα της πελάτης σας και από την ποσότητα των τριχών που έχει πάνω της. Έτσι ώστε η επαγγελματίας, εφόσον είναι πραγματικά επαγγελματίας, μπορεί να αξιολογήσει πάλι και τη μορφολογία του προσώπου και του ματιού, για να μπορέσει, γιατί ένα σωστό σχήμα είναι το α και το ωμέγα. Και το χρώμα που πρέπει να πετύχετε, έτσι. Σωστά, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Διότι θέλουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε ούτε τα μαύρα φρύδια, ούτε τα σκούρα, ούτε τα έντονα. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν η τεχνική διαρκεί περίπου 2 ώρες, αλλά 2 ώρες μην φανταστείς ότι είναι 2 ώρες όλη η διαδικασία το να έχεις το μηχάνημα και να χτυπάς το τατουάζ, να το πω έτσι απλά. Ναι. 2 ώρες, την περισσότερη ώρα την διανύουμε σχηματίζοντας σωστά το φρύδι. Και κατά τη διάρκεια, όταν έχουμε την εφαρμογή, κάνουμε την εφαρμογή, εμείς έχουμε το καθρέφτη στην πελάτη, σας σηκώνεται, το βλέπουμε, βλέπουμε πώς είναι, αν αρέσει, αν θέλουμε λίγο να τονίσουμε περισσότερο, βέβαια, κάτι πιο έντονο, κάτι λιγότερο. Και να ολοκληρώσω θέλοντας να πω ότι πάντα η δική μου οδηγία και στους συνεργάτες μου, αλλά και εγώ σαν ίδια, σαν επαγγελματίας, θέλω να κάνω κάτι πιο φυσικό, έτσι ώστε σε ένα μήνα που θα γίνει το επαναληπτικό, ναι, γιατί στις 30 μέρες γίνεται η ανανέωση των κυττάρων μας, οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια επαναληπτική εφαρμογή. Βλέπουμε τι κενά υπάρχουν, βλέπουμε τα εκεί, πάντα. Εκεί δηλαδή ολοκληρώνεται. Και το χρώμα, έτσι, γιατί τη μέρα που θα κάνουμε την εφαρμογή, μέσα σε ένα μήνα που θα γίνει η ανανέωση των κυττάρων μας και θα φύγει το περισσότερο χρόνο, θα μείνει περίπου το 50%. Άρα εκεί λέμε, και εγώ αυτό λέω ότι το κάνω λίγο πιο φυσικό και προτιμώ στο επαναληπτικό να μου πούνε βιβλί. Θέλω να το κάνω ακόμη πιο έντονο, θέλω να το κάνουμε 1 τόνο πιο έντονο, 2 τόνους πιο έντονο, ή το αφήνουμε έτσι για να υπάρχει το κατάλληλο αποτέλεσμα για εκείνους, το επιθυμητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που δώσαμε σήμερα, γιατί είπαμε απευθύνεται σε πολύ μεγάλο αριθμό του πληθυσμού μας. Έτσι. Οι τηλεθεατές βλέπουν τα τηλέφωνα του στουντίου και της σχολής που διαθέτεται και μπορούν να τηλεφωνήσουν, να πάρετε πληροφορίες και πραγματικά προσέξτε τον εαυτό σας, προσέξτε την υγεία σας, απευθυνθείτε σε επαγγελματίες. Να διακόπτω, συγγνώμη, αλλά τώρα έτσι, χωρίς να το έχουμε συζητήσει, μπορούμε να δώσουμε, μια και είναι και ο μήνας της γυναίκας, να το πω έτσι, να δώσουμε κάποια δώρα στους τηλεθεατές που μπορούν να τηλεφωνήσουν και να πούνε το βλέποντας το βίντεο, γράψτε από κάτω σχόλια και θα κάνουμε κλήρωση. Πάρα πολύ ωραία. Δωράκια, όπως επίσης και για όλο το μήνα, γυναίκες που έχουν πρόβλημα μετά από χημειοθεραπείες ή με αλοπεκίωση, για όλο το Μάρτιο, δώρο εφαρμογή βλεφαρίδων από εμένα. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ για την φιλοξενία. Τα δώρα μάλλον είναι πάρα πολύ και νομίζω ότι οι άνθρωποι που τα έχουν τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη, αυτοί κιόλας θα το δεχτούν με πολύ μεγάλη χαρά. Πάνω από το βίντεο θα αναγράφονται οι υπηρεσίες που θα παρέχει η Βιβί Νικολάου και με τα σχόλιά σας θα κάνουμε κλήρωση και θα δείτε και τα ονόματα των κυριών που έχουν κερδίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας τηλεθεατές, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα. Μπορείτε να βλέπετε όλα τα βίντεο μας σε επανάληψη, τόσο στη σελίδα μας στο Facebook, όσο και στη σελίδα μας στο YouTube. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ. We'll be right back.